Για τον κόκορα με τραχανά και πετιμέζι χρειαζόμαστε 1 κόκορα σε μερίδες, 1 κρεμμύδι, 50 ml πετιμέζι, 120 ml κρασί, 300 γραμμάρια τραχανά ξινό, 100 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 3 κόκκους μπαχάρι, 150 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 120 γραμμάρια σκληρό τυρί δανίας, λίγο φρέσκο θυμάρι, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Παναγιώτης Καρίγιανης, μόλις ήρθε από την Τρίπολη. Καλώς όρισες, Παναγιώτη μου. Καλώς σας βρήκα. Σε περιμένουμε με χαρά να μας φτιάξεις αυτή τη φανταστική συνταγή κόκορας με τραχανά και πετιμέζι που το φτιάχνεις στο 22%. 22% είναι το εστιατόριο του Παναγιώτη στην Τρίπολη, που εδώ και περίπου μια δεκαετία, λίγο παραπάνω από δεκαετία, χαλάει κόσμο. Λοιπόν, είσαι εδώ, μας έφερες τα ωραία σου υλικά, γιατί η Τρίπολη φημίζεται για τις συνταγές με κόκορα, για τον τραχανά, για το χυλοπιτάκι που φτιάχνετε. Έχετε πολύ ωραία προϊόντα εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και θα μας δείξεις τώρα πώς θα κάνουμε έτσι έναν ωραίο κόκορα που ξεκινάει στην κατσαρόλα και τελειώνει στο φούρνο και μετά το βάζεις μπροστά και δεν σταματάς. Σωστά. Έχω κατσαρόλα που μπαίνει και στο γκάζι και μετά θα αφαιρέσουμε τα χερούλια και θα μπει και στο φούρνο. Ωραία, ιδανική, ιδανική. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε τον κόκορά μας. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, το κοκοράκι μας. Θα προσθέσουμε το λάδι μας. Λίγο λαδάκι μέσα. Και πάμε για τσιτσίρισμα. Θα κόψουμε το κρεμμύδι μας, να έχουμε τα υλικά μας έτοιμα. Ωραία. Είναι η κλασική συνταγή του κόκορα του κοκκινιστού. Με μια παραλλαγή θα βάλουμε λίγες λιαστές ντομάτες μέσα και προσθέτουμε λίγο πετιμέζι, οπότε επειδή ο τραχανάς μας είναι λίγο ξινός και έχει μια οξύτητα ντομάτα, να προσπαθήσουμε να γλυκάνουμε λίγο, να διώξουμε αυτήν την οξύτητα. Και τον μύρισα κιόλα, είναι ξινός, σπιτικός τραχανάς, ναι. Φανταστικός. Πάμε για το κρεμμύδι, Παναγιώτη. Ωραία. Θα βάλουμε το κρεμμύδι μας. Ο κόκορας έχει πάρει το σωστό χρώμα. Αρκετό κρεμμυδάκι. Μπόλικο. Και να σας πω ότι έχει φέρει ένα τραχανά συγκλονιστικό. Ξινός τραχανάς της μάνας του. Καταλαβαίνετε τώρα τη γεύση. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να το δεκαστήσουμε και με ακόμη και το ρύζι. Μπορούμε και σπανακόριζο με τραχανά που θα φτιάξουμε. Ναι, γίνεται. Αντί είναι για απίστευτο. Το ρύζι. Θα πάρουμε τις λιαστές ντομάτες μας. Θα προσθέσουμε τις λιαστές μας ντομάτες. Το πετιμέζι μας. Το πετιμέζι, εδώ, δικό σου. Ωραία, και την ντοματούλα μας. Και την ντοματούλα, εδώ, δική σου. Και βλέπω ότι είναι και πελτές σπιτίσιος αυτός. Μπαχάρι. Το μπαχάρι σου. Και μας έχει μείνει μόνο ο τραχανάς για αργότερα. Το νερό σου είναι βρασμένο, είναι έτοιμο. Ωραία, για να μην κόψουμε και τη βράση, χρησιμοποιούμε ζεστό νερό. Για να μην καθυστερήσει κιόλας. Και ρίχνουμε μέχρι να σκεπάσουμε τον κόκορα. Θα το βάλουμε στο φούρνο 180 με 200 βαθμούς περίπου. Λοιπόν, πάμε για... Στον αέρα. 180. Αέρα. Θα βάλουμε τον κόκορα στο φούρνο μας. Ωραία. Να αφαιρέσουμε... Αφαιρούμε τη σιλικόνη. Κεράκια της σιλικόνης. Και θα δείξουμε στα γάστρα. Εγώ, εδώ. Ωραία. Σαν γαστρούλα. Αυτά τα σκεύη είναι πολύ βολικά και κατσαρόλα και γάστρα. Σίγουρα, ναι, είναι πολύ καλά. Ο τραχανάς της κυρίας Πολυτίμης είναι εδώ και περιμένει τον κόκορα που βγαίνει από το φούρνο και έχει μελώσει, έχει γίνει συγκλονιστικός. Ωραία. Πω. Η μυρωδιά του τώρα δεν υπάρχει, παιδιά. Θα προσθέσουμε το αλάτι μας. Πιπέρι. Είναι ώρα για να πέσει μέσα ο ξινός τραχανάς και να ρουφήξει αυτά τα ζουμάκια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει μόλις τελειώσουμε εδώ, έτσι. Έχει αρχίσει, έχει βράσει όπως πρέπει. Ξεγοκαλίζει μόνος του. Να τον έχουμε στο φούρνο που είναι ζεστός ακόμα, να τον διατηρήσουμε ζεστό. Ωραία. Άφησες λίγο 5 λεπτάκια να κατέβει η σάλτσα σου και να δέσει λίγο, έτσι. Σωστά, ναι. Και τώρα θα ρίξουμε τον τραχανά μέσα. Θα ωραία. Το κάνουμε σαν ριζότο, καπως, δεν το ξαναβάλουμε τέλεια, στο φούρνο. Τέλεια.
Και όσο τα ανακατεύουμε, βγάζουμε και το άμυλό του, οπότε χυλώνει και πιο εύκολα. Πω. Τα ακούς αυτόν τον ήχο. Μπλου, μπλου, μπλου. Ο βαρύς ο ήχος. Από το βράσιμο. Που σημαίνει ότι ετοιμάζομαι. Που σημαίνει σου ετοιμάζω και εγώ το σκληρό τυράκι να βάλουμε σκληρό τυρί δανία σε πάνω. Ναι. Λίγο φρέσκο θυμάρι. Θυμαράκι. Προτιμούμε λίγο τα μυρωδικά στο τέλος για να κρατάνε τα αρώματά τους. Πολύ ωραία. Σκληρό τυρί δανίας για να δώσουμε πικάντικη γεύση. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πιατέλα για σερβίρισμα. Βγάζω το κοκοράκι εγώ από το φούρνο. Έτσι, ωραία. Κοίτα τι ωραία που χύλωσε. Ωραία, ναι. Απίθανος. Να βάλουμε και λίγο τυράκι από πάνω. Λίγο τυράκι από πάνω, τέλεια. Λουκούμι. Φανταστικός. Μπράβο, Παναγιώτη. Ωραία συνταγή. Να τη φτιάξετε κι εσείς, ιδανική για ένα ωραίο γεύμα, για ένα οικογενειακό τραπέζι, για να βάλεις στους φίλους σου μια ωραία πιατέλα με φανταστικό σπιτήσιο φαγητό. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας περιμένουμε. Και θα τα πούμε σύντομα στο 22%, μπορεί και μέσα στο μήνα. Υπέροχα. Εσείς δεν φεύγετε, συνεχίζουμε με μια ακόμη φανταστική, οικονομική και πανεύκολη συνταγή.